Κατά 35% μικρότερος του προβλεπόμενου είναι ο αριθμός των υπαλλήλων που υπηρετούν και στις 4 αστυνομικές διευθύνσεις της Κρήτης. Στα Χανιά το έλλειμμα αστυνομικών υπαλλήλων είναι περισσότερο εμφανές σε τμήματα της ενδοχώρας. Αυτή τη στιγμή το αστυνομικό τμήμα Καντάνου και Παλιόχωρας που λέμε λίγα λόγια μετά την αναδιάρθρωση, αυτό έχει τα περισσότερα κενά σε δύναμης οργανικής αστυνομικής. Δηλαδή πρέπει να στελεχωθεί πρώτα το αστυνομικό τμήμα Καντάνου. Εν συνεχεία είναι το αστυνομικό τμήμα Πλατανιά, μετά είναι το αστυνομικό τμήμα Κισάμου και εν συνεχεία είναι το αστυνομικό τμήμα από Κορώνου. Στις περιοχές αυτές, μετρημένοι στα δάχτυλα, αστυνομικοί υπάλληλοι καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες της αστυνόμευσης. Έχω πιέσει να κατεβούν, το έχω πει πολλές φορές, το λιγότερο 40 άτομα, διότι η αναδιάρθρωση μας γύρισε πίσω. Τι εννοώ πίσω? Ναι, μεν σωστά έγινε σαν αναδιάρθρωση, αλλά δεν έγινε με τους όρους τους πραγματικούς της αριθμητικής. Η δημιουργία δύο νέων τμήματων, του μεταγωγών και της άμεσου δράσης στα Χανιά, δεν συνοδεύτηκε από νέες προσλήψεις, με αποτέλεσμα να στελεχωθούν με αστυνομικούς υπαλλήλους που αποσπάστηκαν από άλλες υπηρεσίες. Δεν ήρθαν τούτοι άτομα από άλλες υπηρεσίες της Ελλάδος. Αυτό ήταν το μεγάλο λάθος. Στην Κεντρική Υπηρεσία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων οι ελλείψεις υπολογίζονται σε περίπου 12%, ωστόσο στα τμήματα της ενδοχώρας φτάνουν ακόμη και το 40%.